Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Για όσους δεν με γνωρίζουν, το όνομά μου είναι Ακάση, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό. Και μην κάθεσαι, κάνε γρήγορα την εγγραφή σου, πάτα το καμπανάκι στο όλες οι ειδοποίησεις για να ενημερώνεσαι άμεσα, κάνε like και επίσης μοίρασε αυτό το βίντεο ή τα υπόλοιπα βίντεο του καναλιού όπου θέλεις, σε όλο τον κόσμο, σε όποιους θέλεις κτλ. Λοιπόν, επίσης, να πω το εξής, μην ξεχνάς, έχουμε και σαν ενημέρωση, υπάρχει το site μου, akastarot.gr, μπορεί να το googlάρεις, θα το βρεις αμέσως, 5 δωρεάν υπέροχες συγκλονιστικές μοναδικές υπηρεσίες. 3 κάρτες, 1 κάρτα, πλήρες αριθμολογικό προφίλ, chat με τον Ακάς και το συγκλονιστικό, το φοβερό, το καταπληκτικό, το μοναδικό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το λέω αυτή τη στιγμή γιατί, τέλος πάντων, online μαντίο. Online μαντίο. Πάρε απαντήσεις μέσα από κρυστάλλους, αριθμολογία, αστρολογία, συμβολισμούς, πολύ όμορφα πράγματα για έμπνευση και για να ξέρεις τι γίνεται και να συντονίζεσαι και εσύ. Μπαίνω και εγώ σχεδόν κάθε μέρα και παίρνω τα νοήματά μου και λέω, ρε παιδί μου, πόσο ακριβώς πέφτουν. Λοιπόν, να προχωρήσουμε όμως τώρα και να σας πω τι όμορφη έκπληξη έχουμε στο σημερινό μας θέμα και επίσης έχουμε και τους νικητές, τις νικήτριες του διαγωνισμού που σας είχα πει. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι ένα απίστευτο quiz, είναι τι είδους βασίλισσα, βασιλιάς είσαι. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό που λέμε φωτιά και τα λοιπά και έτσι, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι ξεχωριστό, είναι μια μοναδική σύνθεση, συνδυασμός Ταρό Λένορμαν και θα δείτε στο τέλος που θα φτάσουμε. Μείνετε μαζί μου, διότι θα κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και θα δείτε πώς θα γίνει. Επίσης, σας έχω κάτι μοναδικό, συγκλονιστικό, όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Κοιτάξτε πόσο όμορφο πουγγί. Εδώ μέσα κρύβεται μία... Κρύβονται ταρό βέβαια, όχι ακριβώς ταρό, Lenormand. Ειδική Lenormand. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν έχει ξαναβγεί σε κανάλι. Θα το αφήσω αυτό εδώ πέρα, να σας συντριγκάρω λιγάκι. Θα την χρησιμοποιήσω, θα σας πω πότε. Εντάξει, το αφήνω λοιπόν εδώ πέρα. Θα γίνει η παρουσίαση βέβαια το άνοιγμα όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε. Για να δείτε τι θα κάνουμε και πώς θα ξεκινήσουμε και τι όμορφα πράγματα θα κάνουμε. Θα είναι ένας συνδυασμός μεταξύ κλασικής ταρό και Lenormand, βήμα-βήμα, με επιλογές. Να στα πάω λίγο πιο πάνω τώρα, να έχουμε το καθαρό πεδίο, να έχουμε αρκετό πεδίο εδώ, γιατί θα γίνουν διάφορα πολύ όμορφα πράγματα. Και θα δείτε στο τέλος, θα επιλέξω και εγώ, να δω τι βασιλιάς είμαι και εγώ. Δεν είναι, όπως σας είπα, αυτό που λέμε επιλέγω, δηλαδή σπαθί, επιλέγω νερό, επιλέγω ζώδιο. Αφήστε το. Είναι με έναν άλλο τελείως διαφορετικό τρόπο. Πάμε όμως να βάλουμε τα βήματά μας. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι ότι όλοι προσπαθούμε σε αυτή τη ζωή να βγούμε από τους εγκλωβισμούς μας. Να βγούμε. Ξεκινάμε στη ζωή, αλλά όλοι όμως έχουμε τα θέματά μας. Αυτή είναι η αρχή. Καυγάδες, ατυχήματα, παρεξηγήσεις, καταστάσεις περίεργες. Έτσι. Και βεβαίως βρισκόμαστε πολλές φορές, νιώθουμε ότι είμαστε αδύναμοι, αλλά έχουμε δύναμη. Όλο αυτό που θα κάνουμε είναι η διαδρομή για το πώς θα γίνουμε, για το πώς θα γίνουμε και τι βασιλιάδες, βασίλισσες είμαστε και πώς θα γίνουμε. Αυτό είναι η αρχή ακόμα. Η επόμενη κάρτα που επιλέγω είναι εχθροί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μας ροκανίσουν. Είναι εκεί οι οποίοι φέρνουν τη διχόνοια, την ενόχληση. Είναι εκεί διότι εννοείται ότι ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα, σαν αρχέτυπο κιόλας, ελκύει ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καλοί. Ελκύει δυστυχώς ανθρώπους με τους οποίους θα πρέπει να πάρει και κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις. Να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι και εσείς προετοιμασμένοι, διότι η αμφισβήτηση είναι πάνω μας. Μας αμφισβητούν για αυτό που είμαστε, για αυτό που κάνουμε, σε οτιδήποτε. Εγώ γιατί έχω το κανάλι, εγώ γιατί έτσι όπως τα λέω, αν τα λέω σωστά, αν δεν τα λέω σωστά ή οτιδήποτε άλλο. Κακή κριτική, απογοήτευση και φυσικά εννοείται η αμφισβήτηση. Είστε και εσείς. Και δεν είναι τυχαίο επίσης, δείτε, διότι εδώ έχουμε και δύο ηχθείς. Ηχθείς. Λοιπόν, σαν επιρροή δηλαδή. Δία στους διδύμους, έρμη στους διδύμους και δυσκολίες και πράγματα και εγκλωβισμοί. Όμως, στη ζωή έχουμε μάθει να προχωράμε. Και έτσι όπως προχωράμε λοιπόν, θα κάνω το εξής. Μία κάρτα,
Ναι, θα τα φανερώσω αυτά. Και θα δείτε εσείς ποιες διαδρομές θα πάρετε. Δεύτερη κάρτα. Εδώ. Τρίτη κάρτα. Λοιπόν, μισό λεπτό για να φαίνονται όλα. Και η επόμενη τέταρτη κάρτα. Εδώ λοιπόν έχουμε, για να πάει πιο πάνω, ωραία. Εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Φαίνονται, φαίνονται όλα μια χαρά. Άσο σκούπα, ακόλουθο σπαθί, η μεγάλη αίρια και το 9 πεντάκτηνο. Δείτε σιγά σιγά πώς διαμορφώνεται μια διαδρομή, γιατί εδώ θα κάνουμε μια διαδρομή τώρα. Εσείς θα αποφασίσετε ποια διαδρομή θα πάτε για να ανακαλύψετε τη βασίλισσα και το βασιλιά. Δεν χρειάζεται να αποφασίσετε ακόμα. Αφήστε το λίγο. Και εγώ ακόμα δεν είμαι έτοιμος για να αποφασίσω. Είμαι ανάμεσα σε τρία πράγματα. Είμαι ανάμεσα σε εδώ, ένα, δύο, τρία. Να πάω εδώ, να πάω εδώ ή να πάω εδώ. Αυτά που με ελκύουν εμένα. Για να δούμε από τη Lenormand. Το πρώτο κομμάτι που βγαίνει είναι τα αστέρια. Εδώ αρχίζει και διαμορφώνεται μια διαδρομή πάρα πολύ υποσχόμενη. Με ελπίδα, με δύναμη και εδώ με προστασία, με συνέστημα, με χαρά και με οικογένεια. Ναι, είναι το σταυροδρόμι. Πώς είναι εσείς λένε όταν το σταυροδρόμι και λένε θα πας από εδώ, θα πας από εκεί, θα πας από εκεί. Έτσι ακριβώς αυτό είναι το οποίο διαμορφώνεται. Και οι αποφάσεις δεν είναι σαν διάλεξα μια κάρτα εδώ, είναι το αφήνουμε να εξελιχθεί και δείτε τη διαδρομή σας, ποια διαδρομή θα επιλέξετε. Το επόμενο που βγαίνει στην Lenormand είναι ένα μπουκέτο με λουλούδια. Εδώ υπάρχει ένας λέων από πίσω, υπάρχει κύρος, λάμψη, δύναμη. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα, στη δεύτερη επιλογή, έχουμε τον ακόλουθο σπαθί που έχει να κάνει με τις σχέσεις, έχει να κάνει με το περιμένω, έχει να κάνει με το αναμένω, έχει να κάνει με το πρώτα θέλω να δω πράξεις, να ακούσω, να δω τι γίνεται και μετά θα αποφασίσω, αλλά η διαδρομή όμως μετά και εδώ είναι δυνατή, δηλαδή η απόφασή του μετά κάπου οδηγεί. Πολύ καλό και θετικό. Για να δούμε μετά τη μεγάλη αίρια τι έρχεται μέσω της Lenormand. Και έρχεται ένα πολύ όμορφο χαρτί που είναι ο σκύλος. Δίας. Ο Δίας είναι ένας από τους τυχερούς πλανήτες, φέρνει δώρα γενικότερα, θετικό χαρτί, πολύ δυνατό, 10 κούπα, πολύ καλό και αυτό επίσης, από τα πολύ θετικά χαρτιά, πίστη, φιλία, άνθρωποι μας αγαπάνε ή επίσης μπορεί να έχετε και ζωάκια, τα οποία τα αγαπάτε πάρα πολύ και σας αγαπάνε πάρα πολύ, αλλά εδώ δείχνει και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι, να έχετε, δηλαδή, να το πω λίγο διαφορετικά. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σας μισούν, κακά τα ψέματα, ναι, σας ζηλεύω, σας μισούν. Εδώ όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι σας αγαπάνε. Και η μεγάλη αίρια βεβαίως εννοείται ότι μπορεί να τα διαχειριστεί και τα δύο και να πάρει τις αποφάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η μαύρη κολόνα έχει βγει εδώ και η άσπρη κολόνα έχει βγει εδώ. Το κακό είναι εδώ, το καλό είναι εδώ. Διότι αυτή η μεγάλη αίρια βεβαίως έχει δύο όψεις. Μπορεί να γίνει κακιά μάγισσα, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ καλή. Για να πάμε στην επόμενη επιλογή που είναι το 9 πεντάκτηνο. Το 9 πεντάκτηνο σημαίνει και επιτυχία, σημαίνει και χρήμα, σημαίνει και καριέρα. Σημαίνει και σχέσεις βέβαια, σημαίνει και προστασία, σημαίνει και δώρα και εδώ βγαίνει ο πύργος που σημαίνει ότι όλα γίνονται στην ώρα τους, στη σωστή στιγμή. Έχουμε έναν ήλιο από εδώ διότι μετά τη σκοτεινιά πάντα θα βγει ο ήλιος και βέβαια το μόνο εμπόδιο είναι ο χρόνος. Είναι υπομονή γιατί και εδώ σημαίνει υπομονή. Κρόνος που σημαίνει και χρόνος, σημαίνει υπομονή, να περάσουν κάποια πράγματα, να δω. Χάρισμα, διόρασης και ενόρασης, πολύ διέστηση και εδώ, προστασία, ευτυχία, αλλά χρειάζεται και χρόνος. Για να πάμε στην επόμενη μισό λεπτό. Ας τα πάμε λίγο πιο πέρα, δεν πειράζει, θα φαίνονται όλα. Πολύ ωραία. Στο επόμενο λοιπόν, είναι το εξής. Μία κάρτα ταρό. Ναι, αυτή η διαδρομή έχει και βάρη. Δεν είναι όλα όμορφα. Η επιτυχία, αν θέλετε, ή η χαρά, η οικογένεια, η προστασία κτλ. Θέλουν εδώ πέρα και ευθύνες. Έχουν και ένα βάρος της ευθύνης. Έχουν και δυσκολίες. Τα οποία ναι, μεν έχετε τη δύναμη να τα κουμπαλήσετε, αλλά πρέπει να το κάνετε. Αν το κάνετε, κάπου θα σας οδηγήσει. Θα το δούμε. Αλλά εδώ δίνετε τις ευθύνες. Τις αποδέχεστε ή θα ακολουθήσετε μια πιο εύκολη διαδρομή. Ας πούμε, ενώ πηγαίνατε να επιλέξετε εδώ, λες, ας πάω λίγο εδώ. Εδώ, η δεύτερη επιλογή φέρνει επιτυχίες. Ανατροπές, θετικές επιτυχίες, σχέσεις, παρελθόν. Πάντως, οδηγήστε προς την επιτυχία. Αυτός εδώ πέρα ο Δαφνός στεφανωμένος κάπου πηγαίνει. Κάπου κάποιον πηγαίνει να συναντήσει. Για να δούμε εδώ. Στο επόμενο είναι ένας μάγος, λοιπόν. Πολύ καλό και αυτό και δεν είναι τυχαίο. Τώρα έχουμε μια πολύ πνευματική διαδρομή εδώ πέρα. Μεγάλη αίρια, συντονισμοί, χρόνο κρυφό, χρόνος κρυφός και εδώ πέρα, εντάξει.
Μεγάλη Αίρια και ο Μάγος είναι δύο πολύ πνευματικά σύμβολα που δείχνει δύναμη, θέληση, αποφασιστικότητα, θέματα ψυχής. Για να προχωρήσουμε λίγο. Θα τα δούμε και βέβαια και στο τέλος όλα μια ολοκληρωμένη ματιά. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Στο επόμενο είναι εδώ. Η δύναμη. Η ψυχική δύναμη, η ψυχική υγεία, η ανάκαμψη σημαίνει η θέληση και η δύναμη του νου, η δύναμη της θελήσεως, διότι θα τα καταφέρω και μπορώ να γίνω και ηγέτης ή ηγέτιδα των πραγμάτων και των καταστάσεων και να πάω πολύ μπροστά και να προχωρήσω και να βρω τις δυνάμεις μου. Ωραία λοιπόν, για να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε τώρα. Εδώ έχουμε ένα τοξότη, έχουμε ένα γράμμα. Το γράμμα είναι η επικοινωνία. Το γράμμα επίσης είναι, το γράμμα έχει μια μυστικιστική διαδικασία, διότι για να κάτσεις να γράψεις ένα γράμμα, ή θα κάτσεις να γράψεις αρλούμπες, ή θα κάτσεις να σκεφτείς σοβαρά και να βγαίνει μέσα από το υποσυνείδητό σου. Οι αλήθειες σου. Εδώ είναι οι αλήθειες. Εδώ βγαίνουν οι αλήθειες. Το γράμμα σημαίνει και επικοινωνία. Και το γράμμα είναι πολύ σημαντικό διότι δείχνει τις αλήθειες που βγαίνουν από μέσα μας και κάπου αυτές μας οδηγούν και κάπου αυτά πρέπει να ξεκαθαρίζουμε τις σκέψεις μας. Για να δούμε το επόμενο, στην επόμενη διαδρομή. Είπαμε εδώ είναι διαδρομές. Η επόμενη λοιπόν διαδρομή, εκεί που σας οδηγεί είναι στην τύχη, στο αίσιο τέλος και στη σοφία. Εδώ η δεύτερη διαδρομή, πέρα από την επιτυχία, πέρα από τις καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται, έχει να κάνει και αρκετή σοφία. Εδώ βέβαια έχει και συντροφικότητα. Εδώ και σχέσεις. Είναι δύο κουκουβάγες που σημαίνει, πέρα από τη σοφία, σημαίνει ότι επικοινωνούν στο ίδιο μήκος κύματος. Η επόμενη κάρτα, και θα τα δούμε και όλα, θα τα δείτε, είναι, μάλιστα, είναι ο Πελαργός. Αφροδίτη, μια αγάπη, ένας έρωτας, κάτι καινούριο γεννιέται, είτε είναι μια ιδέα, είτε είναι πραγματικά ένα παιδί, το οποίο έρχεται λοιπόν εδώ πέρα στην επιφάνεια και έρχεται για εσάς, αλλά μπορεί να σημαίνει και τα καλά, τα χαρούμενα νέα. Το επόμενο είναι, για να δω, είναι το βουνό. Φόβοι, σκοτούρες, δυσκολίες, αλλά ξέρετε, αυτές οι διαδρομές οι οποίες υπόσχονται και πολλά πράγματα δεν έρχονται εύκολα. Έρχονται μέσα από πολύ μεγάλο κόπο. Έρχονται μέσα από δυνατές διαδικασίες. Ελάτε να δούμε τώρα λίγο εδώ συνδυαστικά τις διαδρομές. Διότι σιγά σιγά πρέπει να αποφασίσετε τώρα που έχετε δει ποια διαδρομή θα ακολουθήσετε. Όπως και εγώ ποια διαδρομή θα ακολουθήσω. Προς τα πού θα πάω. Λοιπόν, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι να πάω σε αυτή εδώ πέρα διαδρομή. Με τη μεγάλη αίρια, το σκύλο, το μάγο και τον, πώς το λέω, και τον πελαργό. Διότι με αυτά συντονίζομαι. Συντονίζομαι με αλήθειες, συντονίζομαι με αυτά τα οποία γίνονται, συντονίζομαι πολύ έντονα με τη δύναμη της ψυχής, με τη θέληση της ψυχής, με το σχέδιο της ζωής, με τον Ερμή επίσης που είναι η επικοινωνία από το κανάλι κτλ. Εδώ είναι οι νέες ιδέες, τις οποίες μιλάω λίγο προσωπικά για μένα, γιατί επέλεξα αυτή εδώ πέρα, θα επανέλθουμε, θα κάνουμε όλο και απλά λέμε τι συντονίζομαι εγώ, που είναι και οι καινούργιες ιδέες που έχω ήδη υλοποιήσει και θα υλοποιήσω και έχω και πολλά ακόμα να υλοποιήσω. Εδώ όμως τώρα τι σημαίνει. Νέα ξεκινήματα, συναισθηματικά νέα ξεκινήματα. Άσο σκούπα, πολύ δυνατό, πολύ θετικό, πολύ διέστηση, πολύ δύναμη. Άσο σκούπα, με συνδυασμό με αυτό εδώ πέρα, σημαίνει κρεμικές καταστάσεις, δυσκολίες, νέα ξεκινήματα αλλά και ευθύνες. Το πιάνετε το νόημα. Νέα ξεκινήματα, νέα πράγματα, νέοι έρωτες, νέα δουλειά, νέα εργασία, αλλά και νέες ευθύνες, νέα μπάρη. Έτσι γίνεται. Μία νέα σχέση έχει μία ευθύνη. Μία νέα εργασία έχει και αυτό μία ευθύνη. Δεν είναι απλά. Δεν είναι, ωραία, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθα, πάρτε με και όλα χαχαχαχουχου που λένε. Όχι. Το άλλο είναι εδώ, γιατί συνδυάζουμε τις δύο τώρα, τις Lenormand εδώ πέρα, είναι τα αστέρια που σημαίνει έχεις τύχη, έχεις άστρο, έχεις πηξίδα, έχεις χάρτη, αλλά πρέπει να σκεφτείς και πολύ σοβαρά στη ζωή σου πώς θες να κινηθείς, προς τα πού θες να πας. Η δεύτερη διαδρομή λοιπόν εδώ πέρα έχει να κάνει ότι ναι, θέλω να κάνω νέα πράγματα, έχω την ενέργεια, γιατί ο ακόλουθος εδώ έχει ενέργεια, έχει αρκετή ενέργεια. Αναμένει όμως, περιμένει λιγάκι, από την άλλη όμως πολύ μεγάλη προσοχή, διότι εδώ δείχνει και ανθρώπους οι οποίοι σε αντιπαθούν για αυτό το οποίο ήδη έχεις ξεκινήσει εσύ να κάνεις και πας προς την επιτυχία, όποιο και να είναι αυτό επιτυχία για τον καθένα.
Γιατί εδώ έχει σφριγιλότητα, έχει δύναμη. Έχει δύναμη εδώ, εντάξει. Παίρνει το ξύφος και είναι έτοιμος, έτοιμη, γιατί αν παρατηρήσετε, τα χαρακτηριστικά εδώ είναι ανδροθύλικο, να το πω έτσι. Δεν είναι τυχαίες οι αποτυπώσεις αυτές, οι συμβολισμοί στα ταρό, διότι θέλουν να δείξουν ότι πρόκειται είτε για άντρα είτε για γυναίκα, είναι η σφριγιλότητα και η νεότητα. Όταν ένας άνθρωπος μέσα του έχει δύναμη, ενέργεια και μπορεί να σε μια ηλικία, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, 50-55 χρόνια, είναι νεότατος για τη σημερινή εποχή. Λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσει νέα πράγματα. Θα μου πείτε ένα νέο έρωτα. Ναι, ένα νέο έρωτα. Μια νέα εργασία, ναι, μια νέα εργασία. Αν το τσαγανό του που λέει είναι μέσα του δυνατό και έχει φωτιά, γιατί όχι. Σε συνδυασμό τώρα αυτό με αυτό εδώ πέρα. Εδώ έχουμε αέρα με φωτιά. Έχουμε έναν συνδυασμό όπου σημαίνει ότι νόηση και ενέργεια πάνε μαζί. Εδώ σημαίνει μπορούν να γίνουν ανατροπές. Μπορεί να φέρετε πολλές ανατροπές στη ζωή σας. Και βεβαίως εννοείται ένας βασιλιάς, μια βασίλισσα μπορεί και φέρνει ανατροπές στη ζωή του. Θα δείτε μετά τι σας έχω ετοιμάσει. Περιμένετε λίγο εκεί. Εδώ τώρα έχουμε δύο Λένορμαν. Η μία Λένορμαν είναι αυτή, που είναι τα μπουκέτα, και η σοφία. Αγάπη και σκέψη. Αγάπη και σοφία. Εδώ τώρα έχουμε. Εδώ έχουμε μία ντάμα, η οποία είναι μία ρίγης, ας το πούμε, η οποία έχει αισθήματα τα οποία αρχίζουν και φτιάχνουν αυτή τη διαδρομή, αλλά και αποφάσεις ισχυρές και δυνατές. Εδώ σε συνδυασμό σημαίνει έχουμε σοφία και συνέστημα, αποφασιστικότητα και το 7 καρό ή το 7 διαμάντι, όπως το λένε κιόλας επίσης, σημαίνει και εδώ πέρα πράγματα τα οποία μπορείτε να υλοποιήσετε στο υλικό πεδίο. Εδώ αυτή η μπαστούνάτη που είναι θηλυκή ενέργεια σημαίνει φιλοδοξία, σημαίνει επιτυχία, σημαίνει θέλω να πετύχω πράγματα. Και αυτά θα τα πετύχει σε ένα συνδυασμό και φιλοδοξίας και σοφίας και τύχης και δύναμης, διότι προκαλεί την τύχη της ή την τύχη του ο βασιλιάς. Εντάξει. Εδώ στην τρίτη επιλογή είπαμε, εδώ έχουμε τώρα να κάνουμε τη μεγάλη αίρια, που σημαίνει αλήθειες, πράγματα, χρόνος κρυφός, καλή συντονισμή με τη Νέα Σελήνη, κυρίως μετά τη Νέα Σελήνη, σαν χρονικό διάστημα ενέργειες οι οποίες εντείνονται σε αυτή την περίοδο, και έχουμε ένα δίδυμο φωτιά, ένα πολύ δυνατό δίδυμο που σε δείχνει πολύ μεγάλη ισχυρή πνευματικότητα. Μάγος, μεγάλη αίρια, πολύ μεγάλη πνευματικότητα, σημαίνει γνωρίζουν τι σημαίνει ενέργεια, γνωρίζουν τι σημαίνει πνευματικότητα, γνωρίζουν πράγματα, γνωρίζουν κλειδιά, γνωρίζουν μυστικά τα οποία δεν τα αποκαλύπτουν όλα στον κόσμο. Εδώ λοιπόν είναι μια άλλη διαδρομή, προσέξτε, εδώ είναι λίγο μοναχική αυτή η διαδρομή. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει φίλους, γιατί έχει φίλους, αλλά έχει και λίγο ένα αποτράβηγμα. Γιατί εδώ σημαίνει επίσης χρειάζομαι να γεμίζω και ενέργεια. Κουράζομαι εύκολα από τους ανθρώπους, από αυτά που ζητάνε, από κάνουν, και χρειάζεται να παίρνω και την ενέργειά μου. Σε ένα επίπεδο. Μια να το δούμε. Τα υπόλοιπα δύο, αυτές οι δύο Λένορμαν ως συνδυασμός τους είναι συγκλονιστικός. Είναι το σκυλί που σημαίνει καλοσύνη, πίστη, πιστοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, με καρδιά, και έχουν το ταλέντο, και βέβαια έτσι είναι το ταλέντο, εσείς έχετε το ταλέντο, αν πάτε να επιλέξετε αυτή την επιλογή, το να γεννάνε νέα πράγματα, να δημιουργούν νέα πράγματα. Όταν κάποιος είναι μόνος του, ή εσείς που είστε μόνες σας, μόνοι σας, δεν έχετε κάποιο σύντροφο, κάποια σχέση ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψετε τον εαυτό σας και να γεννήσετε στόχους, να γεννήσετε νέα πράγματα. Σε όλα τα επίπεδα. Είναι μια ευκαιρία αυτή η περίοδος ή όποια περίοδος περνάτε να γεμίσετε το χρόνο σας με κάτι δημιουργικό. Ξεκινήστε από εκεί και μετά ανοίγονται νέοι ορίζοντες. Το επόμενο, η τέταρτη επιλογή, είναι η προσαρμογή. Έχει να κάνει με ολοκλήρωση κύκλων. Είναι πολύ καλό. Έχει να κάνει με ικανότητες. Ικανότητα να βγάζω χρήμα. Προστασία, ευτυχία, αλλά. Και εδώ σημαίνει δύναμη. Αυτή εδώ πέρα η ενέργεια είναι πολύ δυνατή. Το τέταρτο είναι πολύ δυνατό, αλλά έχει και προκλήσεις. Και οι προκλήσεις βγήκανε στις Λένορμαν. Αυτές οι δύο σημαίνει κάνω υπομονή, έχω ένστικτο, έχω ενόραση, έχω διόραση, αλλά όμως θα προχωρήσω βρίσκοντας τη δύναμή μου, η οποία θέλει χρόνο. Δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη γίνεται δυνατή. Κάποιος για να γίνει, ακούστε με σε αυτό που θα σας πω προσεκτικά, κάποιος για να γίνει και ενεργειακά δυνατός,
γιατί εδώ έχουμε δυνατές ενέργειες, για να γίνει ενεργειακά δυνατός χρειάζεται χρόνος. Ζούμε σε μια εποχή λίγο sandwich, λίγο burger, που σημαίνει έλα, θα τα κάνω όλα μαζί. Θα κάνω και εκείνο, θα κάνω και τα άλλα, θα κάνω. Όχι, όχι, όχι. Στο ενεργειακό κομμάτι, διότι μπορεί να καεί το νευρικό σύστημα. Πραγματικά αυτό που σας λέω δεν κάνω πλάκα. Μπορεί το νευρικό σύστημα να καεί από την πολλή ενέργεια. Το νευρικό σύστημα αντέχει μέχρι ένα επίπεδο ενέργειας. Δεν αντέχει τρελή ενέργεια. Εντάξει. Αλλιώς τρελαινόμαστε. Γι' αυτό θέλει χρόνο. Για να το χτίσεις αυτό, θέλει χρόνο. Αλλά κάπου σε οδηγούν όλα αυτά. Θα τα δούμε όμως. Και εδώ λοιπόν έχουμε το χρόνο και τα εμπόδια. Για να γίνεις ενεργειακά δυνατός, για να γίνει κάποιος ενεργειακά δυνατός ή δυνατή, και για να δει το πεπρωμένο του εδώ τι βγαίνει, είναι ότι πρέπει να ξεπεράσει και την αβεβαιότητα, τις σκοτούρες και τους φόβους. Να αντιμετωπίσει τις ανασφάλειές του, τις ανασφάλειές της, δηλαδή η βασίλισσα, ο βασιλιάς που θα αποκαλυφθεί, θα δούμε τι σας εννοώ, θα δείτε τι εννοώ, θα πρέπει να μπορεί να ξεπεράσει τους φόβους. Δεν είναι τυχαίο εδώ που έχουμε ένα σπαθί, ένα 8 σπαθί, που σημαίνει το 8 σπαθί πηγαίνω με δύναμη, έτσι. Πηγαίνω με μια άλλη δυναμική. Πηγαίνω να κατακτήσω, πηγαίνω να κάνω πράγματα. Δεν είναι εύκολο, σίγουρα, αλλά όμως είναι και πολλά υποσχόμενο. Και μπορεί έτσι να ανοίξουν πάρα πολλά πράγματα για εσάς. Λοιπόν, εδώ τώρα λοιπόν είναι οι επιλογές. Πρέπει να αποφασίσετε. Πού θα πάτε. Είναι σαν ένα quiz δηλαδή. Ωραία, αυτή είναι το ξεκίνημά μας. Όλοι ξεκινήσαμε από μια δύσκολη κατάσταση. Πού θα πάτε όμως. Για επιλέξτε τώρα. Και εγώ θα αρχίσω σιγά σιγά να αποκαλύπτω αυτά που θέλω να αποκαλύψω για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Για να ξεκινήσω, θα ξεκινήσω πρώτα με τις βασίλισσες. Θα επιλέξω τυχαία λοιπόν εδώ, από τα χαρτιά μου. Είναι ανάποδα, μισό λεπτό, τυχαία. Λοιπόν, και επιλέγω στην πρώτη επιλογή βγαίνει αυτή η βασίλισσα. Δείτε, θα τη φέρω κοντά. Δεν γράφει κάτι. Είναι διαφορετική βασίλισσα. Είναι στην πρώτη επιλογή. Εδώ. Πρώτη επιλογή. Η δεύτερη βασίλισσα, για να σε τον επιλέξω, είναι αυτή εδώ πέρα. Η δεύτερη βασίλισσα. Είναι στη δεύτερη επιλογή. Τη βάζουμε εδώ πέρα. Η τρίτη βασίλισσα είναι αυτή, είναι στην τρίτη επιλογή, είναι εδώ δηλαδή. Εντάξει. Και η τέταρτη βασίλισσα, θα τα φτιάξω τώρα, μην ανησυχείτε, είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι η τέταρτη επιλογή. Άρα έχουμε αυτές τις επιλογές ως βασίλισσες. Να τις φέρω εδώ. Φαίνονται, έτσι φαίνονται. Πρώτη επιλογή, δεύτερη επιλογή, τρίτη επιλογή, τέταρτη επιλογή. Και θα μου πείτε, ωραία, τώρα τι γίνεται. Είπαμε, η πρώτη επιλογή οδηγεί σε αυτή τη βασίλισσα, η δεύτερη επιλογή σε αυτή τη βασίλισσα, η τρίτη επιλογή σε αυτή τη βασίλισσα και η τέταρτη επιλογή σε αυτή τη βασίλισσα. Για να κάνουμε το εξής. Τις φέρνω εδώ πέρα. Αναλύσαμε λίγο. Τις αναλύσαμε, να τις φέρω κοντά, να τις δείτε. Πρώτη. Και τι σας βγάζει εσάς. Αλήθεια, τι σας βγάζει εσάς. Ποιο είναι, με τη διαίσθησή σας, όταν δείτε αυτές τις βασίλισσες που είναι και για τον εαυτό σας, τι σας βγάζει εσάς. Σας βγάζει σιγουριά. Σας βγάζει σιγουριά. Σας βγάζει ένα βλέμμα καθαρό, αλλά όμως επίσης και δυνατό. Σας βγάζει ένα ρομαντισμό, αλλά ότι όμως δεν μασάω κιόλας. Είναι δυνατές η καθεμία με το δικό της τρόπο. Δεν κάνουμε εδώ τώρα βασίλισσα νερού, βασίλισσα ξυφών, βασίλισσα γης κτλ. Όχι, 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 ξεχάσατε. Εδώ κάνουμε τώρα τελείως διαφορετική δουλειά, τελείως διαφορετικό quiz. Πάμε να ανακαλύψουμε δηλαδή τις βασίλισσες και τους βασιλιάδες. Και βέβαια αυτές οι βασίλισσες έχουν κάτι να σας πούνε εξτρά. Εγώ λοιπόν εγώ θα πάω για βασιλιά βέβαια, αλλά εσείς έχετε επιλέξει αυτές τις βασίλισσες. Πολύ σίγουρες και οι τέσσερις. Η καθεμία με το δικό της τρόπο όμως. Η σιγουριά δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Έχουν αυτοπεποίθηση και οι τέσσερις. Η κάθε μια με το δικό της τρόπο. Και οι τέσσερις έχουν σαγίνη. Και το λέω με την όμορφη την έννοια, έτσι, με την ωραία την έννοια. Έχουν μαγνητισμό. Η καθεμία με το δικό της τρόπο. Και αυτή είναι διαφορετική, και αυτή διαφορετική, και αυτή και αυτή. Έχουν μαγνητισμό. Η καθεμία με το δικό της τρόπο. Δείχνουν αδύναμες. Δείχνει κάποια από αυτές αδυναμία. Όχι. Φτάσανε στο θρόνο τους. Αλλά πώς φτάσανε με τον εύκολο τρόπο.
περάσανε μέσα από πολλά στάδια. Έτσι κι εσείς περνάτε στη ζωή σας μέσα από διάφορα στάδια τα οποία χρειάζεται να δείτε και να αντιληφθείτε τη δική σας διαδρομή. Ότι υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Για να δούμε λοιπόν αυτή η Βασίλισσα τι έχει να σας πει. Ένα μήνυμα. Μάλλον δύο μηνύματα, αλλά ας πάμε από εδώ. Ένα μήνυμα αυτή η Βασίλισσα. Και έχει βγει η δικαιοσύνη. Κάρμα. Καρμική γυναίκα. Κινείται με το κάρμα, αλλά όμως είναι και δίκαιη. Κοιτάξτε τι. Κοιτάξτε το βλέμμα της, θα να το δείτε πόσο καλά. Εντάξει, φανταστικό αυτό. Κοιτάξτε να δείτε συνδυασμό εδώ. Δείτε τι στο βλέμμα της, δείτε τα μάτια της στο βλέμμα της. Μασάει. Αυτή εδώ μασάει. Όχι. Και τι σημαίνει η αλήθεια σας. Να είστε αλήθεια. Όχι ότι δεν είστε. Αλήθειες. Να είστε αληθινές και δυνατές και να αναζητάτε πάντα τη δικαιοσύνη. Να είστε δίκαιοι στη ζωή σας. Το αφήνω εδώ. Το επόμενο μήνυμα που έχει να πει αυτή η Βασίλισσα είναι μισό λεπτό. Είναι μάλιστα μία κυρία. Μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα από το πλουτόνιο μήνυμα, καρμικό, και εδώ καρμικό έχει βγει. Είστε πολύ καρμικές γυναίκες εσείς. Το κάρμα, δηλαδή τα γεγονότα στη ζωή σας, οι άνθρωποι που συναντάτε, τα γεγονότα που συμβαίνουν, οι άντρες που συναντάτε, οι γυναίκες που συμβαίνουν, όλα, η δουλειά που δουλεύετε, όλα είναι καρμικά γεγονότα. Πλούτονας. Κάντε έναν έλεγχο στο αρχαιολογικό χάρτη που έχετε τον Πλούτονα και τον Κρόνο, να δείτε τι συμβαίνει και τι γίνεται. Μηνύματα, τα οποία σου λέει θετικά μηνύματα ότι προστασία, έχεις προστασία και φυσικά έχεις και έναν άσο μπαστούνι. Έχεις έναν άσο μπαστούνι. Ο άσος μπαστούνι είναι, να σου το πω, είναι η ενέργεια. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις πολλά πράγματα στη ζωή σου. Το έχεις. Το πακέτο, το έχεις. Την αφήνω λίγο εδώ. Στο επόμενο μήνυμα, και μετά θα κάνουμε τους βασιλιάδες, έτσι μην μου φύγετε, έχουμε και τους βασιλιάδες και έχουμε και άλλα πράγματα. Το μήνυμα που έχει να πει αυτή εδώ πέρα, η πολύ δυνατή και σίγουρη βασίλισσα, κοιτάξτε τι, έχει Άρη βέβαια εδώ, Άρης. Άρης τι σημαίνει, Άρης τον κρυό, πόλεμος, δύναμη, έναρξη, αποφάσεις, δύναμη, κοιτάξτε λέει εδώ, δύναμη. Τη βλέπετε εσείς αδύναμη αυτή εδώ πέρα. Είναι και λίγο gothic, αλλά με το δικό της τρόπο έχει τη δική της μαγνητική ενέργεια. Ναι, θα περάσει δοκιμασία σου λέει, αλλά κοίτα στο μέλλον. Τι θα κάνεις, θα κλαίγεσαι μια ζωή. Αυτή η Βασίλισσα την έχετε για να κλαίγεται μια ζωή. Όχι, αποφάσεις λοιπόν. Το αφήνω εδώ πέρα κάτω για να πάω στο επόμενο μήνυμα που έχει να σας πει. Και το επόμενο μήνυμα είναι βοήθειες και τύχη. Κάνε την αρχή και έχεις βοήθειες. Προχώρα στη ζωή σου, πάρε αποφάσεις και συναθηνά και χειρακίνη. Και θα τη βρεις τη διαδρομή σου. Και θα το βρεις στο δρόμο σου. Είδατε τι ωραία μηνύματα. Πάμε στο επόμενο. Αυτή η Βασίλισσα λοιπόν. Τι μήνυμα έχει να σας πει. Αυτή η Βασίλισσα είναι σκεπτόμενη. Αυτή σου λέει, ξέρεις κάτι. Στη ζωή υπάρχουν και θυσίες που πρέπει να κάνουμε. Κυρίως αυτό που θυσιάζουμε το χρόνο μας. Αλλά ποτέ, μα ποτέ, μην αψηφίσεις, γιατί έχουμε Ποσειδώνα νερό εδώ, τη διέστησή σου. Ο Ποσειδώνα συνδέεται με το νερό. Ποτέ μην αμφισβητήσεις τη διέστησή σου. Γίνονται αλλαγές στη ζωή, πολλές φορές είναι επίπονες, πολλές φορές θα σε κρεμάσουν και ανάποδα οι καταστάσεις, τα γεγονότα, οι άνθρωποι, η ίδια η ζωή θα σε κρεμάσει ανάποδα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά πάρε δύναμη από αυτό. Και βέβαια εδώ λέει, να γίνεις αυτό που θες να γίνεις. Αυτή η Βασίλισσα λοιπόν εδώ έρχεται με ένα μήνυμα και σου λέει, να το φέρω και κοντά να το δείτε, γιατί παίζουν ρόλο τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, τα μάτια, πολύ ξεκάθαρη και σου λέει γίνε αυτό που μπορείς να γίνεις. Της λείπει σιγουριά, δεν νομίζω, πολύ σίγουρη κι αυτή, αλλά σου λέει να γίνεις αυτό που εσύ θες να γίνεις. Το αφήνω εδώ πέρα και πάω σε μία Λένορμαν, να δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει. Και είναι ότι, ναι, Πλούτονας και εδώ, καρμικά. Πλούτονας, Ποσειδώνας, έχει θάλασσα εδώ. Η ζωή έχει πολλές δυσκολίες. Εδώ δείχνει ένα καράβι το οποίο είναι μέσα σε μια φουρτούνα, σε μια θύελα, στο πούμε. Παρ' όλα αυτά όμως είναι θετική κάρτα, διότι δείχνει επίσης είναι 10 μπαστούνι, αλλά δείχνει τις δοκιμασίες, αλλά και την ικανότητα να ξεπεράσει αυτές τις δοκιμασίες. Ξεπερνώ τις δοκιμασίες σημαίνει. Ο καλός, ο καπετάνιος. Το αφήνω εδώ πέρα. Η επόμενη λοιπόν κάρτα
είναι. Μάλιστα, η κρίση εδώ πέρα που έχει να κάνει με αυτή τη βασίλισσα. Δυναμική και αυτή ιδιαίτερη, και αυτή ιδιαίτερη βασίλισσα, ρομαντική, έχει ένα ρομαντισμό, έχει και μια βαθύτητα στο βλέμμα της και εδώ σου λέει καρμικά και εδώ. Καλά, το κάρμα πάει και έρχεται, ο Πλούτονας πάει και έρχεται εδώ. Λοιπόν, πάρε αποφάσεις, τελικές αποφάσεις. Η ώρα της κρίσεως, ήρθε η ώρα και η στιγμή να αποφασίσεις για τη ζωή σου τι είδους βασίλισσα είσαι, τι είδους άνθρωπος είσαι και πώς θα κινηθείς στη ζωή σου και τι πράγματα θα κάνεις. Πολύ σημαντικό. Και το επόμενο είναι το εξής. Είναι πολύ ωραία. Τα άνθη μας εδώ. Λοιπόν, έχουμε εδώ έναν σκορπιό, ο οποίος μιλάει για οριμότητα, για αποφάσεις και εδώ πέρα έχει να κάνει με το, και εδώ πέρα έχει να κάνει με τον κρίνο. Ο κρίνος λοιπόν είναι μια πολύ θετική κάρτα η οποία έρχεται και λέει για βοήθειες. Αυτή εδώ πέρα αναζητάει επίσης το δικό της ρίγα μπαστούνι. Αναζητάει το τέρι της. Αναζητάει μέσα όμως από μια οριμότητα και αποφάσεις. Δηλαδή υπάρχει το συναίσθημα, είναι ρομαντική, αγαπάει, αλλά όμως θα σκεφτεί το συναισθημά της, θα το σεβαστεί, γιατί εδώ δείχνει τον γκρίνο, την αγνότητα, την ομορφιά, την καλοσύνη, αλλά θα πάρει τις αποφάσεις της, εντάξει, μέσα από οριμότητα κιόλας και μια, ας το πούμε, και μια κατάσταση σοβαρότητας. Οκ. Okay. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Θα τα μαζέψω λίγο αυτά εδώ, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί έχουν τα έχετε δει, έχετε ελπίζω πάρει τις αποφάσεις για το πώς θα κινηθείτε. Να τα μαζέψω, να μαζέψω και τα από κάτω, γιατί θέλω να κάνω λίγο χώρο, για να έρθουν τώρα οι βασιλιάδες. Εντάξει. Ωραία. Εδώ για να δω. Ναι, οκ. Okay. Και τα βουνά. Πάμε τώρα λοιπόν. Εδώ είναι οι βασίλισσες με τις κάρτες τους. Να τις βλέπετε. Για να έρθουν οι βασιλιάδες. Να ετοιμαστούν λοιπόν οι βασιλιάδες. Οι βασίλισσες εδώ. Τέλεια, τέλεια. Συγγνώμη λίγο που τα φτιάχνω τώρα εδώ. Δεν πειράζει. Το βλέπετε κι εσείς. Εδώ, εδώ. Και εδώ και εδώ. Και εδώ φυσικά εννοείται είναι και οι επιλογές. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις επιλογές, έτσι. Εδώ είναι η πρώτη επιλογή που κάναμε, η πρώτη διαδρομή, η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη. Ετοιμαστείτε λοιπόν. Έρχονται τα αγόρια τώρα. Παίρνω εγώ τώρα εδώ στην τύχη τον πρώτο βασιλιά. Μισό λεπτό. Να τον φέρω. Μάλιστα. Ο πρώτος βασιλιάς είναι αυτός εδώ πέρα. Πρώτη επιλογή. Αυτοί οι δύο μου φαίνεται ταιριάζουν κιόλας. Δυνατός, ισχυρός, σε κοιτάει στα μάτια, σε καρφώνει στα μάτια. Γιατί τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής πραγματικά. Είναι αληθινό αυτό το οποίο λέγεται. Και έρχεται εδώ πέρα λοιπόν για να πει τα μηνύματά του. Όσοι άντρες επέλεξαν την πρώτη επιλογή για βασιλιά. Και να ένας ακόμα βασιλιάς. Ορίστε. Η γη. Σοφία λέει και επιρροή. Και πόσο στο ακριβώς. Δεν σας φαίνεται αυτός εδώ πέρα για ένας βασιλιάς που έχει επιρροή. Που έχει δύναμη. Ναι, έχει και χρήμα, έχει και πλούτο, έχει και γνωριμίες, έχει και εκείνο, έχει και τα άλλο, ό,τι και να είναι. Έχει επιρροή όμως. Και η επιρροή πολλές φορές δεν είναι μόνο θέμα, να σας το πω έτσι, κατάστασης οικονομικής, είναι και θέμα μέσα συναισθηματικής, ψυχής δηλαδή. Αυτός ο βασιλιάς λοιπόν μιλάει για δύναμη ψυχής κιόλας. Και επιτυχίας, έτσι. Να μην το αφαιρέσουμε και αυτό, γιατί μιλά και για επιτυχία εδώ. Μία λοιπόν από τις κάρτες εδώ είναι βεβαίως πάλι, να το. Ήλιος, δόξα, πλούτος, ασφάλεια, πολύ ωραίοι συντονισμοί. Γι' αυτόν εδώ πέρα το βασιλιά. Είναι στο χέρι σας λοιπόν άσος καρό, άσος διαμάντι. Το καρό σημαίνει και επιτυχία, σημαίνει και οικονομικά εξαιρετικό. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη επιλογή τώρα. Η δεύτερη επιλογή, μάλιστα, είναι αυτή εδώ πέρα. Σαν να ψηλό ταιριάζουν και αυτοί εδώ πέρα. Αυτός είναι λίγο πιο... ένας δεύτερος βασιλιάς, είναι η δεύτερη επιλογή.
για να φαίνονται λιγάκι. Ωραία, ας τα βάλουμε εδώ τώρα. Ωραία, φαίνονται. Φαίνεται ξεκάθαρα. Πολύ ωραία. Είναι η δεύτερη επιλογή. Τι έχει να σας πει αυτός ο βασιλιάς? Αυτός έχει πει εδώ τα δικά του. Για να δούμε αυτόν εδώ τι έχει να σας πει. Να είστε έτοιμοι για ξαφνικά γεγονότα στη ζωή, για αλλαγές στη ζωή, για απότομες αλλαγές, αλλά έτσι όμως θα μάθετε και θα δυναμώσετε. Έτσι θα μπορέσετε να χτίσετε γερές βάσεις σε οτιδήποτε και αν κάνετε στη ζωή σας. Συναισθηματικό κομμάτι, επαγγελματικό κομμάτι, αλλά έτσι δυναμώνετε. Δύναμη, μιλάει για δύναμη αυτός ο βασιλιάς. Και φυσικά είναι αποφασιστικός. Έχει σφυργιλότητα, είναι νέος, είναι δυνατός, κοιτάζει το μέλλον με δύναμη και έχει βγει και ένας κύριος εδώ. Αγάπη. Και βεβαίως εννοείται, άφησε το φόβο και έχουμε... Ναι, άφησε το φόβο, λέει εδώ, στην άκρη. Άφησε τα αδιέξοδα και βρες τα αδιέξοδα. Ένας βασιλιάς, λοιπόν, ο οποίος είναι ικανός να χειριστεί δύσκολες καταστάσεις. Εσείς, λοιπόν, επιλέξατε τη δεύτερη διαδρομή, σαν βασιλιάδες τώρα λέμε, έχετε επιλέξει μια διαδρομή δύσκολη, αλλά όμως έχει, σας βγάζει από αδιέξοδα. Έχετε τη δυνατότητα να βγείτε από αδιέξοδα. Έχετε τη δυνατότητα να βγείτε από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το επόμενο, λοιπόν, είναι ο επόμενος βασιλιάς. Για να δούμε, λοιπόν, ποιον θα επιλέξω. Είναι αυτός εδώ. Η τρίτη επιλογή. Είναι αυτή που επέλεξα και εγώ. Εντάξει. Star του Hollywood. Αστέρας του Hollywood, λοιπόν. Ωραία. Κοιτάξτε τον εδώ. Δυνατός. Ρωμαλαίος. Δίκαιος. Δεν μασάει. Αποφασιστικός. Και συναισθηματικός όμως. Και η κάρτα που έρχεται... Μία κάρτα φωτιά. Κληρονομικό χαρίσμα. Αυτή η κάρτα όμως δείχνει και τις 7 θανάσιμες αμαρτίες. Δείχνει επίσης 7 χαρίσματα, 7 γενιές πίσω χαρισμάτων, τύχη, αλλά δείχνει και τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αυτός ο βασιλιάς μπορεί να γίνει πολύ μοιραίος. Εμείς, λοιπόν, που επιλέξαμε την τρίτη επιλογή σαν βασιλιάδες, μπορεί να γίνουμε πολύ μοιραίοι. Προδοσίες, άνθρωποι, καταστάσεις, γεγονότα, έρωτες, μίση, πάθη. Μπορεί να γίνει πολύ μοιραίος και πολεμάει, μπορεί να χρειαστεί να πολεμήσει πολύ ακόμη για τη ζωή του. Έχει τόσο αποφασιστικότητα που θα πολεμήσει ορδές βαρβάρων που λένε, εισαγωγικά συμβολικά, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά όμως, πολεμάει, αλλά έχει και τη δύναμη, την πνευματική δύναμη και να τα κάνει όλα δυνατά. Εδώ λέει, αυτός που αγαπά καταφέρνει το αδύνατο. Αυτός πραγματικά καταφέρνει το αδύνατο. Δείτε το. Αυτός που αγαπά, ό,τι αγαπά, έτσι, καταφέρνει το αδύνατο. Αγαπάς αυτό που κάνεις, θα το καταφέρεις. Αγαπάς έναν άνθρωπο, θα το καταφέρεις. Καταφέρνει πραγματικά το αδύνατο. Και βεβαίως τα καταφέρνει και από μέσα από τα χαρίσματα τα οποία έχει. Η επόμενη, λοιπόν, κάρτα που έρχεται να συμπληρωθεί και να μας πει... Λοιπόν, να μας δώσει εδώ πέρα δύναμη. Α, μάλιστα. Τι και τι δεν έχουμε εδώ. Είναι το δέντρο. Σελήνη, που σημαίνει διέστηση και συνέστημα, γιατί αυτός έχει και πολύ συνέστημα εδώ, απλά δεν το δείχνει. Σχέσεις, φιλίες, δύναμη, υγεία είναι μια πολύ θετική κάρτα και έχει βγει πάλι εδώ τυχαία και το 7. Το 7 κούπα. 7 κούπα, 7 κούπα. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά θα ζήσει στη ζωή του ανατροπές, την εγκατάλειψη, είναι όμως κάρμα και οι ρίζες σημαίνει ότι είναι να βγάλει γερές ρίζες στη ζωή του, δύναμη δηλαδή, και να αντέχει, γιατί αυτό το δέντρο, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια πολύ ωραία εικόνα εδώ. Είναι γύρω γύρω φαγωμένη η γη και στη μέση είναι νερό, είναι το ένα, και όμως αυτό το δέντρο μόνο του καταφέρνει και επιβιώνει. Και όχι επιβιώνει, είναι δυνατό, απέναντι σε κακουχίες και απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Και η τελευταία κάρτα, ο τελευταίος βασιλιάς, ο τέταρτος βασιλιάς, είναι αυτός εδώ πέρα. Δείτε το. Άλλη φοβερή ματιά εδώ πέρα. Τους έχω διαλέξει έναν προς έναν, έτσι. Δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, εδώ. Και οι τέσσερις είναι δυνατοί με το δικό τους τρόπο. Ξεκάθαρα. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο, τη δική του δύναμη που μπορεί να τα καταφέρει. Για να δούμε τώρα αυτόν εδώ πέρα τον βασιλιά, τι μήνυμα έχει να σας πει.
Ευτυχία, μιλάει για οικογένεια, μιλάει για επιτυχία, μιλάει για ευτυχία. Έχουμε έναν Δία εδώ, όπου ο Δίας φέρνει δώρα, έτσι. Και τι σημαίνει εδώ, η ψυχή ανθίζει μέσα από τους ανθρώπους. Αυτός λοιπόν εδώ βασιλιά σημαίνει ότι έχει ανάγκη να είναι ανάμεσα σε ανθρώπους. Αυτός είναι πιο μοναχικός, αυτός είναι περισσότερο με ανθρώπους. Αυτός είναι απρόβλεπτος, αυτός είναι σοφός με επιρροή. Ξεχωριστή, αλλά δυνατή όλη τους. Και εδώ λοιπόν μιλάει για επιτυχία. Μιλάει ότι αυτός ο βασιλιάς έχει την ικανότητα να πετύχει την ευτυχία, τη δύναμη την οποία θέλει και την επιτυχία και την ευτυχία. Και το επόμενο λοιπόν να επιλέξω, σαν επόμενο μήνυμα, είναι πολύ καλό, είναι και σταθερός. Έχει δύναμη. Είναι και σταθερός. 9 μπαστούνι, ολοκληρώματα, ολοκληρώνονται καταστάσεις, πράγματα, αλλά έχει δύναμη, σταθερότητα και δύναμη, διότι και αυτά είναι χαρακτηριστικά, η σταθερότητα και η δύναμη, μίας ενέργειας πάρα μα πάρα πολύ δυνατής. Μίας ενέργειας η οποία επίσης δείχνει, η σταθερότητα είναι ένδειξη δύναμης κιόλας. Το να είναι κάποιος πιστός, σταθερός στις αξίες του, στην οικογένειά του, στη γυναίκα του, είναι δύναμη, πηγή έμπνευσης και δύναμης και αξίας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην φύγετε, διότι θα συνεχίσουμε τώρα στο επόμενο κομμάτι να δείτε την κλήρωση που έχει γίνει και ποιοι είναι οι νικητές ή οι νικήτριες, και θα τραβήξω μία κάρτα για 5, μία κάρτα ταρό, και για άλλους 5 θα ανοίξω Lenormand. Λοιπόν, πάμε να τα προχωρήσουμε, να τα μαζέψω όμως εγώ από εδώ. Εντάξει, με βλέπετε λίγο που τα μαζεύω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το καθαρίζω. Να τους δείτε και λίγο όλους εδώ πέρα, γιατί είναι σημαντικό να τους δείτε και μία τελευταία φορά όλους μαζί. Τα πήρατε τα μηνύματα. Να δείτε εδώ τις όμορφες αυτές εδώ φωτογραφίες. Δείτε τις. Να τους μαζέψω και να προχωρήσουμε. Ωραία, προχωράμε. Ωραία, λοιπόν, αυτή ήταν η κλήρωση. Συγχαρητήρια στις νικήτριες. Όσοι έχετε στείλει email για το διαγωνισμό, δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται αυτή τη στιγμή. Τα email σας παραμένουν. Αυτοί που κέρδισαν θα αφαιρεθούν από τη λίστα, ας το πούμε. Και όσοι έχουν στείλει θα συνεχίσουν, διότι θα το ξανακάνουν. Θα προχωρήσουμε και στο επόμενο. Δηλαδή και στο επόμενο βίντεο, στην επόμενη πρεμιέρα,
Θα σας πω πότε είναι, σε ποια ημέρα θα πέσει. Θα συνεχίσει κανονικά ο διαγωνισμός και η κλήρωση σύμφωνα με το αίτημα το οποίο μου έχετε στείλει. Και φυσικά, εννοείται, μπορούν όσοι δεν έχουν στείλει να συνεχίσουν και να στείλουν email. Μόνο email, εντάξει. Να μου στείλετε email, εγώ τα μαζεύω όλα τα email, τα βάζω σε μια... στην κληρωτίδα, να το πούμε, σε μια ηλεκτρονική κληρωτίδα, η οποία δεν είναι σε κανένα site κτλ. Είναι στον υπολογιστή μας, το πούμε, τοπικά, και γίνεται η κλήρωση. Λοιπόν, εντάξει, μην μου αρχίσετε όμως τώρα ότι αν είναι με δίκαιο τρόπο, άδικο κτλ., δεν θα εμπλακώ σε αυτό καθόλου. Λοιπόν, όμως, για να, να το πούμε έτσι, επειδή ήταν και λαϊκή απέτηση και το θέλατε, θα συνεχιστεί αυτή η κλήρωση και στο επόμενο βίντεο. Θα σας πω πότε θα ανέβει το βίντεο, το επόμενο και ποιο θέμα θα είναι και το τι θα κάνουμε κτλ. Όμως τώρα ήρθε η στιγμή να συγκεντρωθούμε για τις νικήτριες. Η πρώτη νικήτρια είναι η Χρύσα, μια τη δω, λέγεται Χρύσα, να δω το τέτοιο, Χρύσα Γεωργομάνου, αν το λέω σωστά, η Χρύσα Γεωργομάνου, που θέλει να κάνει επανασύνδεση με έναν υδροχό. Λοιπόν, Χρύσα μου, έχω ανακατέψει, έχω κόψει, έχω κάνει. Ενδιαφέρεσαι για επανασύνδεση με τον υδροχό. Λοιπόν, εδώ τώρα έχει βγει ένα πάρα πολύ καλό χαρτί και βγαίνει και μια ελπίδα εδώ. Είναι καρκίνος εδώ πίσω, κυρίως γιατί πίσω, επειδή έχουμε τώρα εδώ νερό, κυρίως καρκίνος, είναι καλό. Βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού, έτσι, ηχθείς, σκορπιοί κτλ. Δίνει ελπίδα. Όμως, εδώ σημαίνει στήριξη, δημιουργία, διέστηση, αγάπη και κάτι καινούριο. Άρα φαίνεται ότι έχεις, συντονίζεσαι για το επόμενο διάστημα. Τώρα, το επόμενο διάστημα μπορεί να είναι μία εβδομάδα, μπορεί να είναι ένας μήνας. Αυτό εξαρτάται ο χρόνος. Παρ' όλα αυτά όμως, λέει ότι συντονίζεσαι με κάτι πολύ θετικό για επανασύνδεση με υδροχό. Συντονίζεσαι με κάτι θετικό, συντονίζεσαι με κάτι όμορφο. Αυτό τώρα δεν σου απαντάει επακριβώς ότι θα είναι επανασύνδεση. Μπορεί να είναι η έναρξη συζητήσεων. Είναι ok, ξέρω εγώ τι κάνεις, πώς είσαι κτλ. Μπορεί όμως να, από εκεί να αρχίσει να χτίζεται κάτι καινούριο. Κάτι υπάρχει εδώ. Μία άλλη όμως ερμηνεία που θα στη δώσω, γιατί είπαμε ότι μιλάμε με πολλές απολήξεις στα ταρό και με πολλά σενάρια. Το άλλο μπορεί να είναι ότι μπορείς να ελπίζεις ίσως για κάτι άλλο εντελώς καινούριο. Διότι ο Άσος, γενικά οι Άσοι, πάντα σηματοδοτούν και κάτι εντελώς καινούριο, μια καινούρια ζωή. Έχει το υπόψη σου, αυτές είναι οι πληροφορίες, εγώ σου το αφήνω εδώ πέρα να το βλέπεις, να μην χαθεί, θα το αφήσω εδώ πέρα και να προχωρήσω τώρα στο επόμενο που είναι η Βάσο Πανούδη. Βάσο Πανούντε, ας το πω όπως το λέει, γιατί γίνεται βάση με email και ψευδώνυμο. Βάσο Πανούντε. Ακούγεται λίγο ιταλικό. Δεν πειράζει. Μπάσο. Και θέλεις να ρωτήσεις, δεν θα πω όνομα και τέτοια, αν θα συζήσεις με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Okay, λοιπόν, αν θα συζήσεις με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Για να δούμε τι έχουν να μας πούν τα ταρό σαν συμβουλή. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έχει βγει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν ξέρω σε τι ζώδιο είναι. Πίσω κρύβεται ο εγώ και ως από αυτή την κάρτα. Στα μυστικά μονοπάτια των ταρό και βέβαια κυρίως υδροχός και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα. Δηλαδή, υδροχός, ζυγός και δίδυμη. Αυτός ένας πολύ ισχυρός και δυνατός άντρας. Μήπως ο συγκεκριμένος είναι ισχυρογνώμων? Μήπως ο συγκεκριμένος είναι και λίγο εγωιστής? Μήπως ο συγκεκριμένος έχει μία στάση λίγο αδιάλακτη και δεν μετακινείται? Επίσης μιλάει για δικαιοσύνη εδώ. Αυτός πάντα μιλάει για δικαιοσύνη και μιλάει και για αλήθειες. Έχει βγει σε όρθια θέση, γιατί τα χαρτιά μου είναι και σε όρθια και σε ανάποδη θέση, έτσι όπως τα έχω ανακατέψει. Και σου λέει εδώ πέρα ότι θέλει πραγματικό κουράγιο να βλέπεις τα γεγονότα. Δες τα γεγονότα γενικότερα τα οποία εξελίσσονται, γιατί θέλει να σου πει αυτός ο άντρας, ο συγκεκριμένος, ότι δες πώς εξελίσσονται τα πράγματα και θα πάρεις τις απαντήσεις. Συγκεκριμένα τώρα σε αυτό το οποίο λες, τα ταρό απαντάνε ότι περνάς μέσα από μια διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία, ξέρεις τι, εξαρτάται από εκείνον. Εσύ θέλεις. Εκείνος όμως ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή λίγο έτσι μια, ας το πούμε, καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το χαρτί μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάτι πολύ θετικό εφόσον υποθούν αλήθειες
και από τους δύο και από εσένα και από τον συγκεκριμένο που σε ενδιαφέρει για το τι νιώθει ο ένας για τον άλλον, τι θέλει από τη ζωή του, πώς θέλει να προχωρήσει, όλα αυτά. Χωρίς όμως να τον πιέσεις, χωρίς όμως να πιεστεί. Αυτός δεν μπορεί την πίεση. Είναι καλό χαρτί διότι δείχνει κομμάτι εξελίξεων μέσα όμως από μια συγκεκριμένη διαδρομή. Εντάξει, στο επόμενο. Είναι η Σοφία, για να δούμε, η Σοφία Καραμπέκου, για να τη δω πώς την έχω βάλει εδώ, Καραμπέκου, ναι. Η Σοφία λοιπόν Καραμπέκου λέει, αν θα έχεις επανασύνδεση, αν θα έχεις επανασύνδεση, η Σοφία ή Καραμπέκου. Και μάλιστα, δύσκολο φαίνεται. Πολύ μεγάλη διαδρομή. Μια από τις παράξενες κάρτες, από πίσω κρύβεται ένας καρκίνος κυρίως και βέβαια τα υπόλοιπα ζώδια έρχονται δεύτερα, στο πούμε, ηχθείς και σκορπιοί. Δεν ξέρω τι ζώδιο είναι αυτός που ενδιαφέρεσαι. Εδώ σημαίνει φεύγω. Τι σημαίνει εδώ, σημαίνει φεύγω. Φεύγεις εσύ, φεύγει εκείνος, έχει φύγει εκείνος, κάτι έχει συμβεί. Ο καθένας πάντως ή είναι το καθρέφτισμα το δικό σου ή του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει, κυρίως είναι μια αρσενική φιγούρα, σημαίνει φεύγω. Πάω για κάτι άλλο. Είναι η απομάκρυνση. Δεν είναι και τόσο καλή κάρτα, δεν είναι τόσο θετική. Σου λέει βέβαια ότι έχεις πετύχει, έχεις κάνει, έχεις μαζέψει, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ θετική στην επανασύνδεση. Λυπάμαι που αν σε στεναχωρώ, όμως πίσω κρύβεται ένας Κρόνος του Συχθείς, ένας Ποσειδώνας του Συχθείς και αυτοί οι δύο πλανήτες μαζί δημιουργούν ένα σκοτεινό. Όταν λέμε σκοτεινό, όχι κάτι κακό μαύρο και τέτοια, ή αρνητικό, ενώ με ένα περιβάλλον θολούρα, ένα θολό περιβάλλον. Πράγμα που σημαίνει ότι και εκείνος δεν τα βλέπει λίγο τα καθαρά τα πράγματα όσον αφορά με εκείνη τη σχέση, με τη σχέση μεταξύ σας, έτσι. Είναι μια δύσκολη περίοδος, περίεργη περίοδος για σένα, όμως έτσι πρέπει να απαντήσω, έτσι δείχνουν τα ταρό, είναι κάτι δύσκολο αυτή την περίοδο για να πραγματοποιηθεί. Τώρα θα με ρωτήσεις από μέσα, μπορεί να με ρωτάς από μέσα σου, είναι ακατόρθωτο? Όχι, δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά αυτή η κάρτα όμως είναι αρκετά περίεργη και δύσκολη και δείχνει αυτή την περίοδο δύσκολα πράγματα. Είναι ο αριθμός 8, θα έλεγα ότι maximum που πηγαίνουμε είναι 8 εβδομάδες. Σαν, έτσι, σαν ένα χρονικό περιθώριο, έτσι. Λοιπόν, στο επόμενο. Είναι η Άμα 83. Η Άμα 83 ρωτάει, θα έχω καινούργια γνωριμία? Και πάμε να δούμε και έχουμε εδώ πέρα καινούργια γνωριμία. Και καλή και κακή κάρτα. Και περίεργη και ξεκάθαρη. Κρύβονται κυρίως οι δίδυμοι από εδώ πίσω, που έχει να κάνει με την επικοινωνία. Οι δίδυμοι λοιπόν και επίσης κρύβεται και υπάρχουν, όχι κρύβεται, εκπροσωπείται από τα ζώδια του αέρα. Δίδυμοι, υδροχόοι και ζυγοί. Αυτός ο τύπος εδώ πέρα τώρα, που λες για καινούρια γνωριμία, είναι ότι ναι, γνωρίζεις άντρες, γνωρίζεις ανθρώπους. Οι περισσότεροι όμως έρχονται με πολύ ορμή απέναντί σου. Ή πρόσεξε κάποιους οι οποίοι έρχονται με ορμή αλλά είναι ύπουλοι και δόλοι, θέλουν κάτι να πάρουν από σένα, να σε εκμεταλλευτούν. Τον σε εκμεταλλεύομαι έχει πολλές προεκτάσεις, αλλά επειδή αυτή η κάρτα είναι και λίγο και της σεξουαλικότητας, μπορεί να σημαίνει εκμετάλλευση, δηλαδή να σε ρίξεις στο κρεβάτι και να τελειώσει ας πούμε εκεί η ιστορία και μετά άντε γεια και δεν σε ξαναβλέπω. Αυτό θέλει προσοχή. Γνωρίζεις άντρες, ελκύεις άντρες, πρόσεξε αυτούς οι οποίοι όμως το λόγο, χρησιμοποιούν το λόγο και τη σκέψη, την πονηρή σκέψη για να σε τουμπάρουν. Θα κάνεις γνωριμίες, αλλά χρειάζεται προσοχή, φιλτράρισμα σε αυτούς οι οποίοι έρχονται κοντά σου προκειμένου να πάρουν ας πούμε κάτι από σένα, κυρίως. Εντάξει. Λοιπόν, τόλμα λέει εδώ, αλλά μην χάσεις τον εαυτό σου, μισό λεπτό. Τόλμα, αλλά μην χάσεις τον εαυτό σου. Αυτός εδώ πέρα, μέσα στην ορμή του και μέσα στην ορμή του πολέμου, γιατί ορμάει για στον πόλεμο αυτός εδώ, χάνει τον εαυτό του, χάνει την ανθρωπιά του. Λοιπόν, αυτό να προσέξεις, ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για σένα. Ναι, θα έχεις γνωριμίες, αλλά θα πρέπει να προσέξεις επίσης και ποιοι είναι αυτοί οι άντρες που εσένα σε ελκύουν και σου αρέσουν. Μπορεί να φαίνεται δυναμικός, αισιόδοξος, ωραίος, να μιλάει, να εκφράζεται, να κάνει, αλλά όμως από πίσω κάτι άλλο να κρύβεται. Αυτό, προσέχεις. Είναι μια, αν θέλεις, προειδοποίηση από τα ταρό. Ωραία. Να πάμε στο, να προχωρήσω τώρα. Λοιπόν,
ας ανακατέψουμε λίγο, είναι η πέμπτη κάρτα Ταρό και θα συνεχίσουμε μετά στις Λένορμαν. Να κάνουμε έτσι έναν ωραίο συνδυασμό. Λοιπόν, το επόμενο είναι η Μέρη Παπαναστασίου. Μέρη Παπαναστασίου, επαγγελματικά, εργασία. Σε αυτό το οποίο θες εσύ, αν θα τα καταφέρεις. Επαγγελματικά, εργασία, εκεί που θέλεις και τα λοιπά. Μάλιστα, σίγουρα θα έχεις συναντήσεις, δεδομένο. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες συναντήσεις. Εδώ δείχνει εξέλιξη, γεγονότα, δείχνει ένα παρελθόν. Φαίνεται ότι όλη η ιστορία αυτή που έχεις κάνει έχει ένα παρελθόν. Δεν ξέρω τώρα τι ζυμώσεις γίνονται στο χρόνο πίσω. Εδώ έχουμε ένα εξάρι. Το εξάρι μπορεί να σημαίνει μία μακρά περίοδο από 6 μέρες, 6 μήνες μέχρι πίσω και 6 χρόνια. Υπάρχει όμως ένα παρελθόν. Όμως έχουμε ήδη στο Σκορπιό, Ποσειδώνα στο Σκορπιό, είναι καλές σχετικά πλανητικές, αστρολογικές αυτές οι επιρροές, δείχνουν συναντήσεις. Κάποιες συναντήσεις και το θέλεις και πάρα πολύ. Το θέλει μέσα σου, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το χρειάζεσαι. Αυτές οι συναντήσεις, επειδή είναι και καρμικές και επειδή είναι θετικές, κρίνω και λέω τώρα, έτσι όπως τουλάχιστον με μία κάρτα μου δείχνουν τα ταρό, ότι υπάρχει μία θετική επιρροή. Υπάρχει κάτι θετικό. Χρειάζεται μια μικρή προσοχή εδώ πέρα. Μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις. Γιατί είναι μια ήρεμη κάρτα, δεν είναι μια κάρτα η οποία γίνεται μια μέρα στην άλλη. Είναι μια ήρεμη κάρτα η οποία μπορεί να έχει κάποιες ζυμώσεις, κάποιες καθυστερήσεις, μπορεί να χρειαστεί ίσως και κάποιους μήνες, δηλαδή μπορεί να είναι στις επόμενες 6 εβδομάδες, μπορεί να είναι διάστημα ακόμα και μέχρι 6 μήνες ίσως. 6 μήνες πίσω, μέχρι και 6 μήνες μπροστά. Τα ταρό έτσι απαντάνε σαν ένα συμβολισμό. Δεν είναι κακή κάρτα όμως, είναι καλή κάρτα. Και επίσης από πίσω κρύβεται το 4, το 6, σαν μυστικός αριθμός μας κάνει το 10, μας κάνει το 1 που είναι μια καινούργια αρχή. Να σου πω την αλήθεια, διαστητικά εγώ το βλέπω αισιόδοξα. Το αφήνω εδώ, μακάρι να πάνε, σου εύχομαι να πάνε όλα καλά και να υλοποιηθούν τα όνειρά σου. Δεν βλέπω όμως το λόγο και την αιτία να μην γίνει δηλαδή εδώ. Εκτός και αν γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι, στο οποίο είναι... Για να μην μπερδευτώ, πάμε στις Lenormand τώρα, όπου έχουμε με την Παραμ Αντωνία. Για να δω, αν το λέω σωστά, να δω το email εδώ, μισό λεπτό. Παραμ Αντωνία, έτσι, ωραία. Επανασύνδεση, υδροχός με ζυγό. Επανασύνδεση, υδροχός με ζυγό. Να δούμε η Lenormand τι απαντάνε σε σένα. Η Παραμ Αντωνία, λοιπόν. Υδροχός με ζυγό. Για να δούμε μία από τις Lenormand και βγαίνει ένας κύριος. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Οριστική, μιλάς για οριστική. Εδώ λοιπόν είναι μία από τις θετικές κάρτες. Δεν είναι αρνητική κάρτα. Δείχνει την αγάπη. Μεταξύ σας δηλαδή, και επειδή είστε και, ζώδια, και οι δύο ζώδια του αέρα, κάπου φαίνεται ότι συντονίζεστε με κάποιο τρόπο, κάποια έλξη υπάρχει και συντονίζεστε. Είναι μία καλή θετική κάρτα. Έχει τον Άσο εδώ πέρα, Άσος Κούπα, που Άσος Κούπα είναι και από τα τυχερά χαρτιά, δηλαδή, και δείχνει την αγάπη, δείχνει την ομορφιά. Το 28 επίσης μας κάνει το 2, το 8, 2 σημαίνει μαζί, 8 σημαίνει και καρμικότητα, αυτά τα δύο που μας κάνουν 10, μας κάνουν πάλι 1, δηλαδή μία καινούρια αρχή. Εδώ αυτό το οποίο μου βγαίνει όμως, πρόσεξε να δεις, δεν είναι οριστική αυτή τη στιγμή μόνιμη επανασύνδεση, δείχνει όμως ότι αυτός είναι διαθέσιμος ώστε να το εξετάσει πάλι. Πρόσεξε πώς το λέω, να το επανεξετάσει πάλι. Γιατί τα ταρό έτσι απαντάνε, τα λέει και η Lenormand έτσι απαντάνε. Και δείχνει το ενδιαφέρον του λοιπόν, και δείχνει λοιπόν και το ενδιαφέρον του για σένα, ας το πούμε, αλλά θέλει λίγο και την ανεξαρτησία του, γιατί ο Άσος έχει και μια ανεξαρτησία εδώ. Θέλει και ο ίδιος δηλαδή να μην πιέζεται. Κοίταξε να δεις, τα ζώδια του αέρα είναι ο ζυγός είναι ένα παρομοιωτικό ζώδιο, είναι ένα ανεξάρτητο ζώδιο, θέλει να δράκει μόνο του, έχει μια τέτοια ανεξαρτησία κτλ. Είναι και λίγο περίεργο και λίγο και απρόβλεπτο σαν ζώδιο. Θετική κάρτα, καλή κάρτα, αλλά θέλει να γίνει με τους δικούς του όρους. Το αφήνω εδώ και εσύ το εξετάζεις και ανάλογα τι απαντήσεις μπορείς να πάρεις και τι αυτό να σου δώσει σαν έμπνευση. Στο επόμενο έχουμε την Ειρήνη Κικάτου. Ειρήνη Κικάτου. Επαγγελματικά. Επιτυχία.
επαγγελματικά και επιτυχία ίσως σε κάποιο καινούριο ξεκίνημα. Οκ, Ηρένε και κάτω. Εδώ λοιπόν τώρα τι έχουμε. Αχα, έχουμε δύναμη. Κοίταξε να δεις. Είναι μία περίοδος από την οποία αυτό μπορεί να σημαίνει και εσένα. Δεν ξέρω τι ζώδιο είσαι και τα λοιπά. Έχουμε μία Αφροδίτη, όμως είναι η σκληρή όψη της Αφροδίτης. Έχουμε έναν ρίγα σπαθί, έναν υπότι δηλαδή. Και εδώ έχουμε μία αστάθεια και μία σκληράδα. Είναι το μαστίγιο. Το μαστίγιο πάντα δείχνει ότι φαίνεται για σένα, για να πετύχεις τα επαγγελματικά, πρέπει να γίνεις κακίστρο. Θα μου πεις, μα τι είναι αυτά που λες ή... Λοιπόν, φαίνεται ότι εκεί έξω, σε αυτά τα οποία, προσέξε, στο περιβάλλον το οποίο εσύ κυνηγάς, χρειάζεται μία, πώς να σου το πω, σαν να είσαι γυναίκα κομάντο. Σαν να είσαι γυναίκα η οποία είσαι στις ειδικές δυνάμεις και δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν μασάς τίποτα. Σε έναν κόσμο επιχειρηματικό, ο οποίος είναι πολύ ανταγωνιστικός και πάρα πολύ δύσκολος, για να πετύχεις πρέπει να είσαι δυνατή, σταθερή, σκληρή, δίκαιη όμως. Πρόσεξε, σκληρή και δίκαιη. Και να πετύχεις, όχι επειδή είσαι γυναίκα, γιατί η γυναίκα έχει και μία, ας το πούμε εδώ, δείχνει μία λαγνία, δείχνει δηλαδή μία άλλη διάσταση. Να πετύχεις διότι εσύ θα είσαι δυνατή. Είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα, γιατί είναι το 11 από πίσω και στην αριθμολογία ο αριθμός 11 πάντα σημαίνει προκλήσεις και δυσκολίες. Μπορεί να συντονίζεσαι και εδώ δείχνει ότι μπορείς να τα καταφέρεις με τη δύναμη και ανθρώπων, κυρίως αντρών, οι οποίοι μπορεί να σε βοηθήσουν, αλλά και επίσης διότι έχεις εσωτερική δύναμη. Οπότε, η επιτυχία εξαρτάται από σένα και τον τρόπο που αντιδράς στα ερεθίσματα τα εξωτερικά και στον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, απαντάς, επικοινωνείς, σκέφτεσαι, λειτουργείς, εργάζεσαι κτλ. Χτίζεις, πρέπει να χτίσεις φήμη και να δείξεις ότι είσαι μία γυναίκα η οποία έχει το τσαγάνο. Πρόσεξε, έχει το τσαμπουκά και το τσαγάνο, αλλά όχι όμως με την κακή την έννοια, για να μην χάσεις τον εαυτό σου. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται όμως, σε γενικές γραμμές, τολμώ να πω ότι το έχεις. Εντάξει, το έχεις. Πάμε λοιπόν στη φωτεινή 20. Η φωτεινή 20 λέει τώρα για... Για να δω και εδώ τι μου γράφει, σε ένα λεπτάκι. Ναι, οκ, μου λες εδώ πέρα για αισθηματικό τομέα κάτι καινούριο. Για κάτι καινούριο. Για να δω. Το κάτι καινούριο, μάλιστα, ναι, κοίταξε να δεις. Είναι μία από τις πολύ καλές θετικές κάρτες, είναι το ημερολόγιο. Έχουμε το 10 διαμάντι ή το 10 καρό αλλιώς ή το 10 γης αν θέλεις, που σημαίνει βάζω στόχους. Γράφω, πρόσεξε, γράφω τους στόχους μου. Ταύρος, που σημαίνει και ασφάλεια, αλλά σημαίνει επίσης και οικογένεια, αισθησίασμος, κατά μία έννοια δηλαδή, η γυναικεία φύση, η Αφροδίτη, η ομορφιά της γυναίκας, όλα αυτά. 2 και 6, που σημαίνει ότι ενδιαφέρεσαι για σχέσεις οι οποίες είναι να έχουν την έννοια του μαζί, ζούμε μαζί, ζούμε συντροφικά, και του 6, βαθιά σχέση. Αυτό που ψάχνεις λοιπόν συγκεκριμένα εσύ, και έχει να σου απαντήσουν τα Lenormand με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, είναι ότι αυτό που ψάχνεις είναι ένα διαμάντι. Το καρό εδώ, αυτό εδώ πέρα, το 10 καρό, το καλό δηλαδή, το 10ο καλό που λένε και στο ποδόσφαιρο που λένε το 10ο καλό, σημαίνει ότι ψάχνεις κάτι το οποίο θα σου δώσει μια βαθύτητα στη ζωή σου. Καλή κάρτα, αλλά λέει όμως, οργάνωσε τη σκέψη σου, τι εύχεσαι και πώς θέλεις να βγεις. Μπορείς να έλξεις το καινούριο, ναι, μπορεί να έρθει κάτι καινούριο, το έχεις, μπορείς να το κάνεις αυτό. Όταν όμως ξεκαθαρίσεις μέσα σου πώς θες να είναι, τι θα είναι, ας πούμε και τα χαρακτηριστικά του, το ένα το άλλο, θα βγεις και εσύ εκεί έξω, ναι, στον κόσμο, στην κοινωνία, δεν ξέρω τι, για να αρχίσεις και εσύ να ψάχνεις. Και όταν αυτό μέσα σου γίνει πολύ δυνατό, θα έρθει. Το έχεις και θα έρθει. Θα ξεκινήσεις στον αισθηματικό τομέα κάτι καινούριο. Έχεις όλα τα προσόντα και όλες τις δυνατότητες. Η επόμενη λοιπόν είναι η GNDP, μισό λεπτό γιατί μου εξαφανίστηκε, όχι έπεσε μόνο, αλλά εξαφανίστηκε η κάρτα. Δεν πειράζει. Ένα λεπτάκι. Ωραία λοιπόν. Και αυτό που μου βγήκε και έπεσε φαίνεται ότι έχει να κάνει με σένα. Λοιπόν, εδώ αυτό το οποίο μου λες εσύ, έχουμε έναν πλούτονα, είναι καρμικό,
Έπεσε, αλλά θα τραβήξω και μία κάρτα, γιατί έτσι πρέπει να κάνω. Συγγνώμη γι' αυτό. Μιλάς για μία κατάσταση η οποία είναι λίγο σε θέμα σχέσεων εδώ, παντρεμένη. Εντάξει. Και λες τώρα, επανασύνδεση, να περιμένω, εδώ περιμένεις. Ο Πλούτονας είναι καρμικός πλανήτης, αλλά ο Πλούτονας πάντα βγάζει και όλες τις δυσκολίες, είτε πρόκειται για σχέσεις, είτε για ανθρώπους, είτε. Έχουμε ένα 2 και ένα 9. Πρόσεξε να δεις. Το 2 και το 9 εδώ σημαίνει μαζί, αλλά πρέπει να κλείσουν κάποιοι κύκλοι. Το 9 σημαίνει πρέπει να κλείσουν κάποια πράγματα. Και φυσικά, ναι, λέει και περιμένω. Σημαίνει περιμένω. Ο Άσος εδώ πέρα, ο οποίος υπάρχει, αυτός εδώ πέρα ο Άσος, έχει την ιδιαιτερότητα να είναι λίγο περίεργος και να λέει ότι για κάτι καινούριο αν ελπίζεις για κάτι καινούριο, πρέπει να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Και μετά. Να πάρουμε και την επόμενη κάρτα για να δούμε πιο συγκεκριμένα και να σου πω ότι είναι το κλειδί ή το μενταγιόν, ας πούμε. Μάλλον είναι το μενταγιόν εδώ πέρα. Από πίσω κρύβεται Λέον, ρομαντισμός, δύναμη, είναι το κούπα, είναι αυτός ο οποίος πάλι σε ενδιαφέρει εδώ πέρα, εντάξει, ο κουπάτος δηλαδή. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εδώ θα σου δώσω δύο ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι ότι είναι πολύ όλα ρομαντικά στο μυαλό σου. Αυτές οι δύο κάρτες δείχνουν ότι είναι πολύ όμορφα ρομαντικά στο μυαλό σου φτιαγμένα. Όμως πρέπει να δεις εσύ αν θέλεις. Το μεταγιό είναι βέβαια και τυχερή κάρτα, αλλά για να δεις όμως πώς εξελίσσουν τα πράγματα, πρέπει να γίνεις και λίγο πρακτική. Εδώ σου λέει περιμένω. Εδώ το έχεις πάρει απόφαση. Οι Λέρωμαν εδώ λένε ότι εσύ το έχεις πάρει απόφαση να περιμένεις και θα περιμένεις να σου δώσει αυτό το μεταγιό. Συντονίζεσαι με κάτι καλό. Παρ' όλα αυτά όμως δείχνει εδώ υπομονή. Διότι δεν είναι εύκολη η συγκεκριμένη η δική σας υπόθεση και φαίνεται ότι μόνο ο χρόνος αυτή τη στιγμή, έτσι όπως φαίνεται, μπορεί να το γιατρέψει λίγο και σου λέει περίμενε λίγο. Έχεις την υπομονή να περιμένεις κι άλλο και να δεις τι γίνεται για να κλείσει ο κύκλος του. Αυτό σου λέει εδώ. Περιμένεις. Αν θέλεις βέβαια, έτσι, εδώ σου λέει περίμενε να δεις τι γίνεται, πώς θα τα πάρει τα πράγματα. Αν είναι πρακτικό όλο αυτό, αν είναι για σένα, αν μπορείς να περιμένεις, αν δεν μπορείς να περιμένεις, αλλά αυτή εδώ πέρα περιμένει. Είναι μόνη της και περιμένει, έτσι, περιμένει τον καλό της. Για να κλείσουν όλοι οι κύκλοι. Το βλέπεις εσύ. Και το τελευταίο είναι πρόβλεψη στα επαγγελματικά από την Μαρ Μπασδέκη. Λοιπόν, πρόβλεψη για επαγγελματικά. Αν θα βρεις εργασία, αγαπημένη μου, λοιπόν, για να δούμε τι συντονίζεσαι με τις Lenormand. Α, μάλιστα. Μιλάει για γη, παρόλο που εδώ είναι ο ήλιος, μιλάει για ασφάλεια, πλούτος και δόξα. Και θα μου πεις, βρε άνθρωπέ μου, μα τι μου λες τώρα, μα είναι δυνατόν. Κοίταξε να δεις. Έχουμε τώρα τον αριθμό 31. Ο αριθμός 31 σημαίνει επικοινωνώ και συγκεντρώνω όλη μου την ενέργεια στο να βρω αυτό που θέλω, την εργασία. Πολύ προσιλωμένη, συγκεντρωμένη. Στηρίζομαι στα πόδια μου, που σημαίνει ότι μόνη σου πρέπει να ψάξεις, μόνη σου πρέπει να βγεις στη γύρα, μόνη σου να ψάξεις, έτσι, να δεις τι γίνεται και όταν γίνει αυτό και να έχεις επιμονή, έτσι, εδώ σημαίνει και επιμονή, στηρίζομαι στα πόδια μου, σημαίνει επιμονή, επιμένω και κάνω και τότε κάτι καλό έρχεται με έναν άσο καρό, ο άσος καρό έχει να κάνει με το χρήμα. Έχεις και τον ήλιο και ναι, συντονίζεσαι με κάτι πολύ θετικό. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Γενικά τα ταρό, εδώ η Λένορμαν σου απαντάει ότι συντονίζεσαι με επιτυχία, συντονίζεσαι με το να βρεις εργασία και τα λοιπά, αλλά όχι όμως παθητικά. Ο Άσος σε πιέζει να βγεις εκεί έξω με όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια, να αναζητήσεις και να είσαι με επιμονή για να το βρεις. Και να δεις ότι όταν επιμένεις, όταν επιμείνεις, έχεις υπομονή και λες μέσα σου, εγώ θα βρω, παιδιά, ό,τι και να γίνει, ο κόσμος θα χαλάσει, εγώ θα βρω, στο τέλος να δεις ότι θα δικαιωθείς. 100 πόρτες θα σου κλείσουν στη μούρη, η 101η θα ανοίξει και θα είναι για σένα. Εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, αυτό ήταν λοιπόν για τις κληρώσεις, για όλους εσάς. Ελπίζω να σας άρεσε, να πήρατε λοιπόν τα μηνύματάκια σας.
να σας έδωσα έμπνευση, κίνητρο, να το πιάσετε, να το δείτε, να φέρετε στη ζωή σας θετικά μηνύματα, θετικά όμορφα πράγματα. Επαναλαμβάνω ότι η κλήρωση συνεχίζεται και για το επόμενο βίντεο. Όσοι έχετε στείλει ήδη email, συνεχίζουν αυτά τα email, θα συνεχίζουν και στην επόμενη κλήρωση. Αν θέλετε, συνεχίστε και εσείς να μου στέλνετε, όχι εκ νέου, να μου στέλνετε, όσοι δεν έχετε στείλει, στείλτε μου email για να τα βάλω μέσα. Εξάλλου, το σύστημα εδώ που είναι φτιαγμένο για να κάνει τις κληρώσεις ηλεκτρονικές επιλέγει μοναδικά email, μοναδικά usernames, μοναδικά emails. Λοιπόν, μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Σας ευχαριστώ για την παρέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξή σας. Τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.